Λοιπόν, και ξεκινάμε από ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και μιλάμε για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Γνωρίζουμε ότι τα τελευταία 8 έτη ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Όμως, σύμφωνα με το Climate Book, υπάρχει μια νέα αναφορά για το Μάρτιο που λέει ότι ο φετινός Μάρτιος ήταν ο δεύτερος θερμότερος Μάρτιος παγκοσμίως από το 1979 μέχρι σήμερα και ο 10ος θερμότερος στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα ανησυχητικό, αρκεί να σας πω ότι η μέση θερμοκρασία του Μαρτίου του 2023 στην Ευρώπη κοιμάνθηκε κατά 0,85 βαθμούς Κελσίου παραπάνω, όταν λέμε ότι δεν θα πρέπει να ξεπεραστεί η μέση θερμοκρασία πάνω από τον 1,5 βαθμό. Άρα, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι αυτή η αναφορά και θα πρέπει να τη λάβουμε και βέβαια υπόψη. Και κάθε ρεκόρ, σύμφωνα με την Greenpeace, έσπασε ο αριθμός των ιδιωτικών των πτήσεων με ιδιωτικά jet, τα οποία βέβαια γνωρίζουμε ότι είναι 5 έως 14 φορές πιο ρηπογόνα τα ιδιωτικά jet από τα εμπορικά. Είναι πιο φθηνή η βενζίνη. Είναι άλλου τύπου η ρήπη. Άλλου τύπου η ρήπη. Όχι, λέω, γιατί άμα τα παίρνουν με τόση άνεση και τα πηγαίνουν φέρουν. Αυτό όμως που έχει σημασία, ναι, θα σου πω και ποιες χώρες. Αυξήθηκε κατά 64% αυξήθηκαν οι πτήσεις, κατά 64% σε σχέση με πέρυσι. Και η Ελλάδα βρέθηκε στην 8η θέση. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη χρήση ιδιωτικών jet ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία. Είμαστε στην 8η θέση. Ναι. Σε πτήσεις ιδιωτικών jet. Και μάλιστα με σύνολο 14.283 πτήσεων. Μάλιστα. Στην Ευρώπη, έτσι εννοείται. Ναι. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα σας αρέσει? Πολύ. Κωνσταντίνα. Χαίρομαι πάρα. Η τραγουδίστρια. Να τρελαθώ άλλη μια φορά. Ναι. Με τα φιλιά σου. Μπράβο, Γιώργο μου. Θα τρελαθείτε λοιπόν με αυτά που μας λέει. Γιατί η ίδια σέβεται το περιβάλλον και το πράττει με κάθε τρόπο στην καθημερινότητά της και θα δούμε τι μας είπε. Για να ακούσουμε. Είναι καθήκον όλων μας να φροντίζουμε το περιβάλλον και να προσέχουμε γενικά για να έχουμε πλήν. Λοιπόν, κάνω ό,τι μπορώ. Φυσικά το πρώτο πράγμα είναι τα σκουπίδια που πρέπει οπωσδήποτε να τα φροντίζουμε με την έννοια του ότι να βάζουμε τα. Αυτά που πρέπει στην ανακύκλωση, να προσέχουμε τους γάδους να είναι καθαροί, να μην τα ρίχνουμε έτσι τα σκουπίδια όπως να είναι. Το άλλο είναι τα αυτοκίνητά μας να τα κάνουμε σέρβις για να μην έχουμε τόσους πολλούς ρήπους. Επειδή μένω και λίγο εξοχικά, καμιά φορά φυτεύω κανένα δέντρο, αποφεύγω τα σπρέι που μολύνουν το περιβάλλον και κάνω ό,τι μπορώ σαν άτομο για να βοηθήσω κι εγώ σε αυτό το σκοπό. Την ευχαριστούμε την κυρία Κωνσταντίνα. Κούκλα.